Όπως γνωρίζετε, εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται έντονη συζήτηση γύρω από την κάναβη, η οποία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια εγκλωβισμού των συνειδήσεων και κυρίως της νεολαίας, μέχρι του σημείου να λανσάρεται πως η χρήση κάναβης αποτελεί μια επαναστατική πράξη και έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Στις μέρες μας, δούριος ύπος στην προσπάθεια αυτή είναι η αξιοποίηση μεμονωμένων στοιχείων της στη φαρμακοβιομηχανία. Έμεσα πλασάρεται η ιδέα πως αφού είναι χρήσιμη στη φαρμακοβιομηχανία ως πρώτη ύλη, τότε γιατί όχι και η χρήση της στην ακατέργαστη μορφή της. Οι προσπάθειες αυτές δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι εξελίσσονται σε μια περίοδο όπου οξύνονται τα αδιέξοδα του καπιταλισμού, οι βεβαιότητες κλονίζονται και η διαχείριση των αδιεξόδων από το ίδιο το σύστημα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Γι' αυτό ο λαός και η νεολαία του πρέπει πάση θυσία να μείνουν αδρανείς. Χαρακτηριστικά, την ίδια ώρα που ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας καταδικάζει τη χρήση κάναβης, υπάρχουν κέντρα που προάγουν την ιδέα της χρήσης της μέσα στη νεολαία. Κάποια στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά του 2019. Η κάναβη ορίζεται ως ναρκωτικό και μάλιστα το πλέον διαδεδομένο ναρκωτικό. Η χρήση κάναβης τον τελευταίο καιρό αναφέρεται από σχεδόν 20% του πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 24. Το 2017, περίπου 155.000 άτομα στην Ευρώπη ξεκίνησαν θεραπεία για προβληματική χρήση κάναβης. Εξ αυτών, περίπου 83.000 ξεκίνησαν θεραπεία για πρώτη φορά στη ζωή τους. Άρα ποιος τολμά να αμφισβητεί πώς μπορεί να δημιουργηθεί εξάρτηση από την κάναβη? Μια στάση που οδηγεί στο να μην αναγνωρίζεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι αγωνίζονται για μια ζωή απαλλαγμένη από τη χρήση της. Η χρήση κάναβης δεν είναι ασφαλής και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία. Σήμερα, οι περισσότεροι χρήστες που ξεκινούν θεραπεία σε εξειδικευμένα θεραπευτικά κέντρα για πρώτη φορά δηλώνουν ως κύρια ουσία χρήσης την κάναβη. Το χειρότερο, νέα δεδομένα αναφέρουν αυξημένη χρήση κάναβης σε νεότερες ηλικίες σε αρκετές χώρες. Ταυτόχρονα, επιστημονικές μελέτες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τις επιβλαβείς επιδράσεις της και διαλύουν τους μύθους ότι η χρήση της είναι αθώα για τον άνθρωπο. Η χρήση κάναβης, ειδικά σε άτομα που ξεκινούν κατά την εφηβεία, οδηγεί σε μείωση των γνωστικών λειτουργιών και αλλαγές στην εγκεφαλική δομή με πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις στη φυσιολογική λειτουργία του ατόμου, σε νοητικό και σε συμπεριφορικό ψυχολογικό επίπεδο. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν τα επιστημονικά τεκμήρια και οι αρμόδιοι φορείς παραδέχονται επίσημα την πραγματική φύση της κάναβης, γιατί υιοθετείται από τις κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα και τους εκφραστές τους μια πιο προσφυλή στάση απέναντι στο φυτό, φτάνοντας και στο σημείο να δημιουργούν καινούριο θεσμικό πλαίσιο? Γιατί πολύ απλά η κάναβη για όλους αυτούς αποτελεί ένα ανεκμετάλλευτο πεδίο κερδοφορίας. Και το κέρδος τους είναι φυσικά οικονομικό, αλλά έχει και έντονες πολιτικοκοινωνικές επιπτώσεις. Ενδεικτικά, το 2014, άρθρο του βρετανικού περιοδικού Management Today εκτιμούσε ότι το κράτος έχανε 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσια έσοδα από φορολογία, αφού το 80% των χρηστών της Βρετανίας καλλιεργούσαν κάναβη παράνομα. Στην Ελλάδα έχουν ήδη κατατεθεί 115 αιτήσεις για άδειες εγκαταστάσεων φαρμακευτικής κάναβης, εκ των οποίων 29 έχουν ήδη εγκριθεί. Οι επενδυτικές εκτιμήσεις στην Ελλάδα κυμαίνονται στα 171 με 281 εκατομμύρια ευρώ. Η παγκόσμια αγορά της φαρμακευτικής κάναβης το 2015 άγγιξε τα 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται το 2025 να φτάσει τα 55,8 δις, δηλαδή σχεδόν 400% αύξηση σε μία δεκαετία. Τέλος, σύμφωνα με έρευνα του 2018 της εταιρείας Prohibition Partners, το 2028 τα μεγέθη της ευρωπαϊκής
αγοράς κάναβης αναμένονται ως εξής. 115,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 55,2 δις αφορούν τη φαρμακευτική κάναβη, 60,3 δις αφορούν την εφορική της χρήση και 180 εκατομμύρια ευρώ τη βιομηχανική. Επιπλέον, μέχρι το 2028 και οι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν νομιμοποιήσει τη φαρμακευτική χρήση κάναβης και θα έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω ρυθμίσεις της εφορικής της χρήσης, η οποία αποφέρει, όπως είδαμε, περισσότερα κέρδη από τη φαρμακευτική. Ταυτόχρονα τώρα σε επίπεδο κοινωνίας. Για τον χρήστη, η κάναβη πλασάρεται ως ενέργεια κόντρα στο σύστημα, ενώ στην πραγματικότητα αυτός αδρανοποιείται, αυτοεγκλωβίζεται, νιώθοντας μια ψεύτικη εκτόνωση. Αυτή η ψεύτικη εκτόνωση αξιοποιείται για την πρόληψη λαϊκών αντιδράσεων. Ηρωίνη και χασίς έπαιρναν οι στρατιώτες των ΗΠΑ στο Βιετνάμ για να αντέξουν. Στην Ολλανδία, η αποποινικοποίηση της κάναβης ψηφίστηκε σε περίοδο μαζικών αντιπολεμικών διαδηλώσεων τη δεκαετία του 70. Στην Πορτογαλία, το 2002, όταν τα πρώτα σημάδια της καπιταλιστικής κρίσης άρχισαν να γίνονται αισθητά με την αύξηση της ανεργίας σε νέες ηλικίες, αποποινικοποιήθηκε η κάναβη. Επιπλέον, η κάναβη προωθεί την ανάπτυξη κατάθλιψης, καθώς και την έκφραση ψυχώσεων. Οι χρήστες είναι εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση που τους απομακρύνει από το να φτάσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν κοινωνίες εθισμένων, με στοιχεία λειτουργικότητας όμως, που θα προβάλλονται ως δείκτες υγείας. Η εκμετάλλευση της σωματικής εργασίας του 19ου αιώνα στα όρια των ανθρώπινων αντοχών μετασχηματίζεται σήμερα σε εκμετάλλευση της νόησης στα όρια της διατήρησης της λειτουργικότητας του ατόμου με μια επικάλυψη δίθεν προοδευτικότητας. Τα οικονομικά συμφέροντα, λοιπόν, προστατεύονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει ήδη διαμορφωθεί. Οι κοινωνικές επιπτώσεις, όμως, διατηρούνται και για την ακρίβεια ενισχύονται μόνο εάν επιτευχθεί η αθώωση της κάναβης σε επίπεδο λαϊκών συνειδήσεων. Και σε αυτή την προσπάθεια αθώωσης, κέριο ρόλο έχει παίξει η εμφάνιση στην αγορά πληθώρας προϊόντων κάναβης που πλασάρονται ως πλήρως αθώα και ευεργητικά για την υγεία του ανθρώπου. Για να δούμε όμως τι ισχύει στα αλήθεια. Χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα για το CBD, την καναβιδιόλη, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής ανακοίνωσε πως δεν έχει αδειοδοτήσει κανένα από τα προϊόντα CBD που διακινούνται στην αγορά, εκτός ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται σε δύο σπάνιες μορφές επιληψίας. Υπάρχουν ακόμα πολλά κενά και αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα σχετικά με την τοξικότητα του CBD. Την ίδια στιγμή, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τέλος του 2019, απομονώθηκε από την ποικιλία του φυτού που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια φαρμακευτικής κάναβης μια άγνωστη έως τώρα ουσία, η THCP, που είναι πολύ δραστικότερη της THC, της τετραϊδροκαναβινόλης δηλαδή. Μέχρι τώρα, στα προϊόντα, μετριόταν μόνο η περιεκτικότητα σε THC, διαχωρίζοντάς τα κατά αυτήν τη μέτρηση σε ασφαλή και μη ασφαλή. Η νέα αυτή μελέτη μας δείχνει πόσο υποτιμώνται οι πραγματικοί κίνδυνοι, ακόμα και στα ελεγμένα προϊόντα, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη πως το φυτό αποτελείται από επιπλέον εκατοντάδες ενώσεις, για πάρα πολλές εκ των οποίων υπάρχει επιστημονικό σκότος. Σε αυτή τη σύγχυση που δημιουργείται για τις επιπτώσεις της χρήσης κάναβης, βασίζεται το ρεύμα του οπορτουνισμού στο όνομα της δίθεν προοδευτικότητας, ακόμα πιο έντονα σήμερα, και στοιχίζεται στην προώθηση της αθώωσης της κάναβης. Οδηγεί την νεολαία σε ανιστόρητες και ανυπόστατες προσεγγίσεις της ιστορίας, με σκοπό να στερέψει η πηγή έμπνευσης και γνώσης για το πώς γυρνάει ο τροχός. Ενδεικτικό παράδειγμα, το καινούριο περιοδικό για την κάναβη, You May Say. Βγάζει μάτι η θέση του editorial πως τα πλέον ενδιαφέροντα κινήματα αμφισβήτησης έχουν ιστορικά συνδεθεί με την κάναβη. Προφανώς, ως ενδιαφέροντα, δεν συγκαταλέγονται κατά τον εκδότη αυτά τα οποία χαρακτηρίζονταν από έμπρακτη και πολλές φορές αιματηρή αντίσταση, βλέπω πολυτεχνείο, και που ουδεμία σχέση είχαν με την κάναβη.
Προφανώς αναφέρεται στις διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ στην Αμερική, οι οποίες μετατράπηκαν στο ανώδυνο για το σύστημα και αναποτελεσματικό κίνημα των hippies με τη διάδοση της μαριχουάνας. Η χρήση ουσιών ορίζει μια στάση ζωής με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την ατομική φυγή από την πραγματικότητα, την παθητική μυρολατρική στάση για τη ζωή. Έτσι, διαμορφώνονται άνθρωποι απομονωμένοι, εύκολα χειρίσιμοι, με αδύναμα κοινωνικά αντανακλαστικά και ανύπαρκτη διάθεση για αμφισβήτηση και κοινωνική πάλη. Η κοινωνία στερείται από ενδυνάμει ενεργά και δραστήρια μέλη, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν. Η ναρκοκουλτούρα αποτελεί φραγμό ή και οπισθοδρόμηση στην εξέλιξη της κοινωνίας, με τις αξίες και τις αρχές που διαμορφώνει, όπως ο ατομικισμός. Μειώνει τη διεκδικητική δύναμη της κοινωνίας για καλύτερους όρους ζωής και εργασίας. Για το λόγο αυτό, δεν τίθεται ζήτημα διάκρισης σε μαλακά και σκληρά ναρκωτικά για εμάς. Το ζήτημα των ουσιών δεν είναι απλά ατομικό ζήτημα, αλλά πρωτίστως κοινωνικό. Επομένως, η λύση δεν μπορεί να έγκυται στην καταστολή απέναντι στους χρήστες, αλλά στην πάλη για μια κοινωνία που κέντρο της θα έχει τον άνθρωπο και όχι το κέρδος και που δεν θα γεννά ανασφάλεια και αδιέξοδα που θα σπρώχνουν τα μέλη της στα ναρκωτικά.